Η βροχόπτωση, η οποία προβλέπεται για το επόμενο τριήμερο, αλλάζει τα δεδομένα των εκδηλώσεων. Για τον λόγο αυτό, το ένατο καλοκαιρινό πανηγύρι του Πολιτιστικού Συλλόγου Ποταμουδίων αλλάζει ημερομηνία και πηγαίνει για την Παρασκευή 23 Ιουνίου. Για το θέμα μίλησε στην τηλεόραση του Σέντερ η αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ποταμουδίων, Κατερίνα Μαρκάκη. Είμαστε προετοιμασμένοι για την επόμενη Παρασκευή στις 23 του μηνός. Είναι τελειωτικό. Όχι. Αν βρέξει θα το πάμε ξανά, πιο μετά. Θα δούμε, ναι. Όχι, δυστυχώς αν δεν... Η απόφαση ελήφθη μετά από την επικοινωνία που είχατε και με την πολιτική προστασία, έτσι. Ναι. Εφόσον μας επιβεβαίωσαν ότι οι καιρικές συνθήκες δεν θα είναι καλές, δεν μπορούμε να το ρισκάρουμε, γιατί και πέρσι στεναχωρηθήκαμε και εμείς και ο κόσμος. Ήταν ασφυκτικά γεμάτη πλατεία. Και όταν ξεκίνησε το γλέντι, άρχισε να βρέχει τόσο πολύ που δεν μπορούσε ο κόσμος να κάτσει. Οπότε δεν θέλουμε να το ρισκάρουμε, θέλουμε τον κόσμο στην πλατεία, θέλουμε να περάσουμε καλά, γιατί όπως ξέρετε μετά θα κλείσει και η πλατεία για να γίνουν και οι απαραίτητες εργασίες. Έτσι ακριβώς. Βλέπουμε και εικόνες από τα προηγούμενα, από τις προηγούμενες χρονιές. Η προηγούμενη χρονιά ήταν. Η περσινή, πριν τη βροχή. Μας έκανε τη χάρη για 10 λεπτά. Πάγωσαν τα πράγματα λίγο επί του κορονοϊού, αλλά ξεπαγώσανε. Και ξεκινήσατε πέρσι δειλά-δειλά, αλλά υπήρχε μεγάλη συμμετοχή. Επανήλθαμε. Ναι, ο κόσμος το είχε ανάγκη πέρσι. Το καταλάβαμε αυτό σε όλα τα γλέντια των συλλόγων. Κυρίως το δικό μας, βλέπαμε τον κόσμο να φεύγει απογοητευμένος και στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ. Μιλάμε για έναν δραστήριο σύλλογο, όπου είστε... 8 γυναίκες. 8 γυναίκες, α, το τονίζετε αυτό. Στο δεν έχετε διοικητικό. Δηλαδή ποσόστοση ανδρών γυναικών. Έχουμε κάποιους ήρωες από πίσω. Αλλά είμαστε 8 γυναίκες στο διοικητικό. Την περίοδο του κορονοϊού ασχοληθήκαμε με πιο φιλανθρωπικές δράσεις κυρίως. Επανήλθαμε όμως όλα τα τμήματά μας, ζωγραφική, πιλάτες, παραδοσιακή χορή, παιδάκια και ο κόσμος συμμετέχει. Συμμετέχει, το βλέπουμε και θα συμμετείχε και το Σάββατο πρώτο Θεός, αλλά εν πάση περιπτώσει καλά να είμαστε την Παρασκευή. 23 το επαλαμβάνουμε, το τονίζουμε, 23 Ιουνίου την ίδια ώρα. Παράλληλα έχουμε και την αναβίωση του Κλείδωνα, έτσι, ένα έθιμο το οποίο κρατάει χρόνια. Και μάλιστα τώρα που θα το κάνουμε 23 του μηνός είναι ακριβώς την ημέρα, είναι παραμονή του Αγιανιού. Το έθιμο λέει κάτι και να ανάβουν φωτιές στις γειτονιές και να καίνε άχρηστα αντικείμενα, κυρίως και τα μαγιάτικα στεφάνια. Σύμφωνα με την παράδοση, η φωτιά επιφέρει την κάθαρση και οι άνθρωποι απαλλάσσονται από το κακό. Ελπίζουμε κι εμείς να απαλλαχθούμε. Και επιδούν από πάνω μικροί και μεγάλοι, έτσι. Ναι. Είναι ένα πολύ ωραίο έθιμο. Και έχει συγχαρητήρια που το κρατάτε. Γιατί παλαιότερα ήταν πιο έντονο το στοιχείο. Ναι. Δηλαδή σε κάθε γειτονιά αναβίωνε το έθιμο του Κλείδωνα. Ναι. Είναι σημαντικό που πέφτει και αυτή την ημερομηνία. Ναι, δεν το συζητάμε. Φέτος και θα έρθει ο κόσμος, θα δει, θα πηδήξει και τις φωτιές. Θα πάνε όλα καλά.